Τι έβρετε? Οχ, κάτι έχει εδώ. Θα το δούμε μετά. Δύσπορο. Δύσπορο. Είμαστε εδώ που έχει φόρτο και χώμα. Δυσποράκι, το βγάλουμε. Για να βάλω. Αυτά είναι σε ωραίο στάδιο, και τα τρία. Και τα τρία είναι, μιλάμε. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε δύο με κάτι μακριά πόδια. Πολύ μακριά πόδια. Ενώ αυτά, κοίταξε τώρα. Εδώ που έχει λιγότερο χόρτο, κάναν πιο κοντά πόδια. Ψάξουμε μετά. Το παχύ δαχτυλίδι, που από την κάτω μεριά είναι απλό κάπως βαβακένιο, και από την πάνω μεριά γίνεται γραμμωτό. Πολύ ενδιαφέρον. Το κοντό χοντρό, μερικές φορές κονικό πόδι. Το είδος κάνει ριζόμορφα. Και αυτό. Η μενοφόρα επιφάνεια, η οποία αποτελείται από ελάσματα σε πρώιμο στάδιο, όπως και σε όλα τα είδη του αγκάρικους γίνονται ρόδινα, σε μέσο στάδιο γίνονται καφετιά και στο τρίτο στάδιο της ηλικίας γίνονται καφέ μαυριδερά, οπότε αφήνουν και τα σπόρια τους. Είναι καλά ανεπτυγμένα, πυκνά, μία φαπτόμενα στο πόδι, το πόδι είναι κυλινδρικό, όπως είπαμε κοντόχοντρο. Μπορεί να φτάσει από 3, 5 έως και 10 κατσό σε ύψος. Σε εξαιρετικές σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να κάνει και ύψος από 20 εκατοστά και πάνω. Και από 1, 2 έως και 3 εκατοστά σε φάρδος. Σάρκα λευκή, η οποία μεταχρωματίζεται στο κόψιμο και παίρνει ρόδινη απόχρωση στο πηλίδιο και κάπως καφέ πορφυρή απόχρωση στο πόδι, σάρκα του ποδιού δηλαδή. Σε λίγη ώρα θα γίνουν καφέ πορφυρά. Η σάρκα του ποδιού θα γίνει καφέ πορφυρή. Ήδη άρχισε να μεταχρωματίζεται. Και σε αυτό εδώ, αυτό που είναι σε πιο πρώιμο στάδιο, θα αργήσει αρκετά. Και είπαμε τώρα βύσπορο, έτσι. Μανιτάρι μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Το άνοιγμα του πηλιδίου μπορεί να φτάσει από 5, 10, 15 έως και 20 εκατοστά. Σε εξαιρετικές σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως και τα 25 εκατοστά. Με πολύ ευχάριστη μυρωδιά μανιταριού. Έντονη, έτσι. Ναι. Και γλυκιά γεύση. Πρόκειται για φαγόσιμο, εξαιρετικά νόστιμο είδος, ένα από τα πιο νόστιμα είδη του γένους του αγκάρικους. Εδώ παρατηρούμε ότι στο τον έχει πάρει κοκκινοπορφυρή απόχρωση. Ρώτησε. Ναι. Φοβερά. Πώς τη χαρακτηρίζεις? Με πηλίδιο δερμίδα, λευκή ή λεύκο γκριζοπή μερικές φορές. Ακόμη και καφετιά, σκούρη καφετιά, ανάλογα την ποικιλία. Εμφανίζει γι' αυτό άνοιξη, φθινόπωρο και χειμώνα. Σε πλούσια εδάφη, κοπρισμένα, συνήθως ηχωνημένη κοπριά ή σε ντάνες σωρούς από, όπως είναι συγκεκριμένο εδώ. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Πήρε καφέ πορφυρή απόχρωση η σάρκα του ποδιού. Βέβαια την ίδια περίπου απόχρωση κάνει και η σάρκα του πηλιδίου. Πάντως έχει μια μυρωδιά μανιταριού, αλλά και μια... ότι βρίσκονται, το συγκεκριμένο βρίσκεται σε μέσο στάδιο. Η περίμετρος του πηλιδίου είναι αρκετά γυριστή. Αργότερα γίνεται επίπεδη και σε προχωρημένο στάδιο της ηλικίας γίνεται ανασηκωμένη. Με κροσωτή περίμετρο ελαφρός, όπως τη βλέπετε εδώ. Η υφή της πηλίδιου δερμίδας γίνεται κάπως λία μεταξένια σε συνθήκες ξηρασίας. Και σε συνθήκες υγρασίας γίνεται
ελαφρώς γλοιώδες. Κτηνοδοτή κατά μήκος, μερικές φορές γίνεται λεπιδοτή με ανασηκωμένα λεπιά. Λεπιδοτή? Είτε λευκά είτε καφετιά. Είναι άλλη ποικιλία όμως το νομίζω, λες. Ναι. Νομίζω είχαμε βρει σε ένα μαντρί, θυμάσαι, στο ναι, που ήταν πιο λεπιδοτάκι. Εκείνη ήταν η ποικιλία Αγκάρικος Μπισπόρος Βαργέτας Μπρουνένσκες. Μπράβο, αυτό είναι αλλιώς. Αυτά είναι σχεδόν λευκά. Βέβαια είναι και η ποικιλία, η κλασική δηλαδή, η Αγκάρικος Μπισπόρος Βαργέτας Άλπους. Τραβάν μυγάκια πάντως. Ευχαριστούμε. Τέλεια.